Στις Αρχάνες τώρα, οι γονείς των μαθητών ζητούν να μπει ένα φρένο, να μπει τέλος στα διαζώσεις μαθήματα. Υπάρχει μια εξάπλωση εκεί του κορονοϊού, μια αύξηση των κρουσμάτων και έχουν αναστατωθεί και δικαίως έχουν αναστατωθεί εκεί οι άνθρωποι και έχουν κάποια αιτήματα, έχουν βάλει κάποια αιτήματα στο τραπέζι. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Παιδιαδίτη, πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αρχανών. Κυρία Παιδιαδίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Τα βασικά αιτήματα τα οποία έχετε διατυπώσει και έχετε βάλει στο τραπέζι, ποια είναι, κυρία Παιδιαδίτη? Λοιπόν, γνωρίζετε ήδη ότι στις Αρχάνες υπάρχει μια σημαντική αύξηση κρουσμάτων, ειδικά στους κόλπους της σχολικής κοινότητας. Ήδη το Λύκειο μετράει 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα και το δεύτερο δημοτικό σχολείο έχει ήδη κλείσει, όπως και το Λύκειο. Εμείς, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς και οι μαθητές, είμαστε αναστατωμένοι και προβληματισμένοι με αυτή την κατάσταση. Ζητάμε με έτοιμά μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς να ανασταλεί η διαζώσης λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών τομών των Αρχανών, ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η διασπορά, να γίνουν όσα περισσότερα τεστ γίνεται και είναι δυνατόν, προκειμένου να γίνει κνηλάτιση και να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Τα περισσότερα παιδιά ήταν ασυμπτωματικά, δεν παρουσίασαν κανένα σύμπτωμα και αυτό είναι που μας προβληματίζει. Οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Υπάρχει έντονος προβληματισμός και έντονη ανησυχία. Ας προσέξουμε με έξυπνους και γρήγορους χειρισμούς να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Ας φοράμε μάσκες, να κρατάμε. Και είστε και στην ίδια γραμμή και με τη Δημοτική Αρχή εκεί Αρχανών Αστερουσίων, ναι, σωστά? Ναι, συμφωνούμε απόλυτα, ναι. Κοινή γραμμή κλέψης. Οπότε ναι, από τη μία λοιπόν τέλος στα διαζώσεις και μοριακά τεστ προκειμένου να δούμε πού πηγαίνουμε. Ναι, αυτό, να γίνει η χνηλάτιση και να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Ας φοράμε βέβαια τις μάσκες, να κρατάμε τις αποστάσεις και όσο μπορούμε να προσέχουμε. Μάλιστα. Κυρία Παιδιαδίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.